Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη αποστολή του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Γκαζιάντεπ της Τουρκίας, όπου παραδόθηκαν 40 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Όμιλος Αντένα ένωσε για άλλη μια φορά τις δυνάμεις του με τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με στόχο να στηρίξει τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται μετά τον φωνικό σεισμό. Τρία φορτηγά γεμάτα με τρόφιμα μακράς διάρκειας, σκηνές, κουβέρτες υπνόσακους ή διατομικής υγιεινής και ένα διασωστικό όχημα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έφτασαν εκεί ακριβώς που υπάρχει ανάγκη, στον Γκαζιάντεπ. Η ομάδα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ξεκίνησε από την Αθήνα την Παρασκευή και παρέδωσε χθες το βράδυ ανθρωπιστική βοήθεια στην τουρκική Ερυθρά Ημισέλινο, 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Είχαμε μέσα σκηνές οικογενειακές, είχαμε κουβέρτες, κρεβάτια, είδη προσωπικής συνυγιεινής και τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα οποία υποδέχτηκαν με χαρά. Η Τουρκία υποδέχθηκε συγκινημένη και με θερμούς εναγκαλισμούς τους εθελοντές Σαμαρίτες διασώστες του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τους ευχαρίστησαν για την αγάπη και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα τους. Φιλούσανε, κάλεσαν την αστυνομία για να μας συνοδεύσει το συντομότερο δυνατό να φτάσουμε στον Γκαζιάντεπ. Σε όλη τη διαδρομή είχαμε και την τουρκική αστυνομία μαζί μας. Και φυσικά ακόμα και τώρα που μιλάμε, οι πολίτες απέναντι κορνάρουν. Χαιρετάνε την αυτοκινητοπομπή που έχει σταματήσει για λιγάκι. Ο Όμιλος Αντένα δήλωσε από την πρώτη στιγμή την ενεργή συμπαράστασή του και με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ομίλου Θοδωρή Κυριακού ένωσε για ακόμη μια φορά τις δυνάμεις του με τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με στόχο τη στήριξη των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται από το φωνικό πέρασμα του Εγκέλαδου στην νοτιοανατολική Τουρκία και τη Συρία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να στηρίξουν οικονομικά τους σεισμόπληκτους μέσω δωρεών στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό. Τράπεζα Eurobank. Δικαιούχος ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Αριθμός λογαριασμού 0026 0240 30 0201 205013. Ένδειξη σεισμός. Η ανθρωπιστική αποστολή του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα επιστρέψει στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η δεύτερη αποστολή προς ενίσχυση των πληγέντων.